υποδιευθυντή των ταχυδρομικών υπηρεσιών, τον κύριο Παύλο Παυλίδη, καθώς έχουμε καθυστερήσεις για αποστολή πακέτων προς την Κίνα ή για παραλαβή δεμάτων που έρχονται από την Κίνα, λόγω του ότι υπάρχει ακύρωση πτήσεων. Κύριε Παυλίδη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι πολλοίς κόσμος που θέλει να στείλει στην Κίνα ή να παραλάβει πακέτα και όντως έχουμε ζήτημα. Να σας πω, η παραλαβή είναι κυρίως παραλαβή από την Κίνα. Λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου υπάρχει μεγάλος όγκος αντικειμένων για παραλαβή από την Κίνα. Όσον αφορά την αποστολή προς την Κίνα, σίγουρα η όγκη είναι πολύ πιο χαμηλή, πολύ πιο λίγα τα αντικείμενα. Ο λόγος που αναμένεται να παρατηρηθεί αυτή η καθυστέρηση στην παραλαβή είναι ότι οι εμπορικές αερογραμμές έχουν αναστείλει τις πτήσεις προς την Κίνα και από την Κίνα, και γι' αυτό αναμένεται ότι όσα αντικείμενα δεν έχουν ήδη φύγει από την Κίνα προς την Κύπρο, αναμένεται ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Εμείς ως Κυπριακά Ταχυδρομεία έχουμε αναστείλει την αποστολή αντικειμένων προς την Κίνα, ακριβώς λόγω του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες πτήσεις λόγω αυτού του εμπάρκου που έχουν επιβάλει. Άρα όσοι θέλουν να στείλουν δεν μπορούν, όσοι πρόκειται να παραλάβουν θα καθυστερήσουν ή και Κίνα δεν ξέρουμε αν θα έρθουν. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Σε κάποια στιγμή θα επανέλθουν με το καλό όταν περάσει, όταν κοπάσει η εξάπλωση του ιού. Όταν επανέλθουν οι πτήσεις θα αρχίσουν να έρχονται τα αντικείμενα. Σίγουρα αναμένεται μαζική αποστολή, ή ότι για κάποιες μέρες, σίγουρα όταν δεν αποστέλλονται, θα είναι μαζική αποστολή. Οπότε και αυτό θα δημιουργήσει κάποιες επιπρόσθετες καθυστερήσεις. Φυσικά ευχή όλων. Παράπονα ότι είναι, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται γιατί όντως η μάζα των προϊόντων τους προέρχεται από την Κίνα. Έχετε λάβει και τέτοιου είδους αναφορές? Εντάξει, αυτή τη στιγμή εμείς κυρίως εξυπηρετούμε τους ιδιώτες οι οποίοι παραγγέλνουν αντικείμενα, διάφορα αντικείμενα μέσω του διαδικτύου. Ναι. Ωραία, και σε μαζικό επίπεδο, σωστό. Ναι. Αλλά ευχή όλων μας είναι να περάσει αυτή η επιδημία με τον λιγότερο επώδυνο τρόπο, ούτως ώστε να επανέλθει όλη η ανθρωπότητα σε κανονικούς ρυθμούς. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη. Ευχαριστούμε πολύ.